επιλέξαμε ως τίτλο του συνεδρίου τρεις λέξεις. Καινοτομία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, οι οποίες εκτιμούμε ότι εκφράζουν τον τρόπο αντιμετώπισης των οποιοδήποτε περιορισμών με σκοπό να διατηρήσουμε και να παυξήσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα της πολεμικής αεροπορίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δυστυχώς, το εφετινό συνέδριο πραγματοποιείται υπό τη σκιά ενός τραγικού ατυχήματος με τη συντριβή του αεροσκάφους μας στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας, κατά το οποίο έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος δύο εξαίρετοι αξιωματικοί μας, ο σμιναγός Παναγιώτης Λάσκαρης και ο σμιναγός Αθανάσιος Ζάγκας, και μαζί τους χάθηκαν 9 στελέχη της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας. Αφιερώνουμε λοιπόν το συνέδριο αεροπορικής ισχύως 2015 στη μνήμη των 2 Ελλήνων αξιωματικών και των 9 στελεχών της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας και σας καλώ όλους να σηκωθούμε όρθιοι και να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα, θέσαμε ως στόχο του συνεδρίου την ανάδειξη του αεροπορικού όπλου ως βασικό παράγοντα αποτροπής του πολέμου για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας, αλλά και την ανάγκη διαρκούς μετεξέλιξης της πολεμικής αεροπορίας σύμφωνα με τις γεωπολιτικές, στρατιωτικές και οικονομικές εξελίξεις. Οι παρεμβάσεις και οι αλλαγές που είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν μέσω του μετασχηματισμού που προανέφερα θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοχευμένες βελτιώσεις σε νευραλγικούς τομείς όπως είναι η διοίκηση και ο έλεγχος των επιχειρήσεων, η βελτίωση του συστήματος συλλογής πληροφοριών και η επάυξηση των δυνατοτήτων επιτήρησης του εναερίου χώρου έναντι των νέων μορφών απειλών. Η υιοθέτηση αλλαγών στη διοικητική οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία των μονάδων με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους και παράλληλα τη βελτίωση του παραγόμενου επιχειρησιακού αποτελέσματος. Και τέλος, την επανεκκίνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων εργοστασιακής συντήρησης της πολεμικής αεροπορίας με στόχο την αυτονομία στο μέγεθος στο δυνατό βαθμό, την αύξηση των διαθεσιμοτήτων και την επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Κάθε μία άσκηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ποικιλία events, τα οποία θα δίνουν μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο πλήρωμα. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι επιχείρηση. Γιατί σκοπός των επιχειρήσεων είναι το κέρδος. Οι επιχειρήσεις έχουν managers, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις έχουν leaders. Οι managers εποπτεύουν τη μετατροπή των πόρων σε προϊόν που φέρνει κέρδος. Ενώ οι ηγέτες που πρέπει να είναι στις ένοπλες δυνάμεις κατευθύνουν το προσωπικό. Η διαχωριστική γραμμή που χωρίζει νοητικά τους όρους στρατηγικό όπλο και στρατηγικός αντικειμενικός σκοπός είναι δυσδιάκριτη. Είναι όμως πολύτιμη στη χάραξη της εντατικής στρατηγικής και τελικά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Κατά την άποψη πολλών σύγχρονων θεωρητικών της αεροπορικής ισχύως, οι ικανότητες stealth είναι απλά υπερτιμημένες, για τον απλούστατο λόγο ότι συνεχώς αναπτύσσονται αντι-stealth τεχνολογίες και συστήματα. Space situational awareness supports several key objectives, including ensuring space flight safety, protecting space operations and assets, implementing and verifying international treaties and agreements. By strategic command, it means involved is co-chaired by a representative of ACO and a representative by ACT. So involved both
the main NATO command. What are the major important elements of a strategic UAV system? Starting of course, as the first point, the platform. You need to have a very powerful and capable platform. The surveillance is more, hey, I'm looking at a broad area of land or sea, and I'm trying to figure out what's going on in that space. Πλήρης διαχωρισμός της επιμορφωτικής από την επαγγελματική εκπαίδευση. Επιμόρφωση χωρίς προαπαιτούμενα. Ηλικίας, χρόνου, υπηρεσίας ή εμπειρίας. Η επιμόρφωση δεν είναι απαραίτητο να διεξάγεται σε συγκεκριμένους χώρους ή σχολές. Μπορεί να διεξάγεται και εντός του εργασιακού περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη ενός τελέχους στην πολεμική αεροπορία, αλλά και της μεγιστοποίησης της απόδοσής του, της προσφοράς του, είναι η αξιολόγησή του σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα. Αυτές οι αξιολογήσεις αφορούν στο προσωπικό επίπεδο, στη φυσική κατάσταση, στο επίπεδο των επαγγελματικών γνώσεων, στο επίπεδο των δεξιοτήτων, αλλά και στην ιατρική του κατάσταση. Οι τρέχουσες απαιτήσεις των ενόπλων δυνάμεων είναι πολλές. Ο συνδυασμός που πρέπει να γίνει μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να καλυφθεί με υψηλή αξιοπιστία το καθημερινό επιχειρησιακό έργο, ενώ συγχρόνως να συμμετάσχει στην εκπαίδευση ένας ικανός αριθμός προσωπικού και μέσων, ο οποίος να είναι ανάλογος της εκτιμόμενης απειλής, είναι μια δύσκολη εξίσωση με αρκετές μεταβλητές, όπου μεταβλητές σημαίνει ρίσκα. Δύο μεγάλα είδη επιλογής. Η αρνητική, που είπαμε είναι σημαντική για να κρατήσουμε έξω επικίνδυνους ανθρώπους, και είναι αυτοί που ακολουθούμε, διότι είναι και η πλέον απαραίτητη και η σχετικά φθηνότερη, και η θετική, όπου από αυτούς που είναι ικανοί μπορούμε πλέον να αναλύσουμε, αναλύοντας τις ικανότητες και την προσωπικότητα, να τους βάλουμε σε σειρά καταλληλότητος και να πάρουμε τους καλύτερους. Εισαγωγή νέων σύγχρονων τεχνολογιών, παρακολούθησης και ενημέρωσης των διαδικασιών όπως είναι. Αναβάθμιση του ΜΙΣΠΗ ή αντικατάστασής του από ένα ολοκληρωμένο Enterprise Resource Planning σύστημα που θα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως διαχείριση αποθεμάτων, αποθήκευση, προμήθειες, παραγγελίες, οικονομική διαχείριση, διακίνηση. Προσγειωνόμενος λοιπόν στην πραγματικότητα, θα σας δείξω τους ομόκεντρους κύκλους, στους οποίους κάποιος μπορεί να κινηθεί για να αποκτήσει αυτά τα οποία χρειάζεται στο κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης. Έτσι λοιπόν, στο μέσα κύκλο είναι οι ένοπλες δυνάμεις με τα εργοστάσια τους, στον αμέσως επόμενο η εθνική αμυντική βιομηχανία, μετά οι συμμαχίες και στο τέλος ο υπόλοιπος κόσμος. Αντιμετωπίζοντας γεωπολιτικές προκλήσεις στην εποχή της κρίσης του ευρώ, αναζητούμε έξυπνους, όπως λέμε, τρόπους αντιμετώπισης. Στον εμπορικό κόσμο, ένας από τους τρόπους για την εξοικονόμηση είναι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να επιτευχθεί αυτό στο δικό μας περιβάλλον, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις και η υποστήριξη να λειτουργήσουν συγχρονισμένα. Η προσέγγιση σύγχρονη διεθνής αντίληψης περί αξιοπλοϊμότητας ορίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται με την αξιοπλοϊμότητα απαιτείται να εκτελούνται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εργάζεται σε εγκεκριμένους οργανισμούς και εφαρμόζει εγκεκριμένες διαδικασίες. Καλύπτει λοιπόν όλους τους τομείς που εμπλέκονται στη διάρκεια ζωής ενός αεροσκάφους, από τη σχεδίαση, την αρχική πιστοποίηση, την κατασκευή και τη συντήρησή του. Τελευταίο, όχι όμως last but not least, να το πω στα αγγλικά, η ιεράρχηση των επιχειρησιακών αναγκών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εθνικής στρατιωτικής στρατηγικής, στρατηγικές κατευθύνσεις και τους διαθέσιμους πόρους. Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι όλες οι αλλαγές δεν πρέπει να ακολουθούν αυτά τα τεκτενόμενα, δηλαδή την ατραπό η οποία υπάρχει, αλλά να αποφασίζεται και να υλοποιείται με μεγάλη προσοχή και με κύριο γνώμονα την απειλή και το εκτιμόμενο τρόπο που θα γίνει η οποιαδήποτε, αν γίνει ποτέ, σύγκρουση.